Το γεγονός ότι το θύμα, η Καρολάιν, καταγόταν από το νησί, ναι, δεν νομίζω να έχει κάποια σχέση το νησί να λειτουργήσει αρνητικά στον τουρίστα. Ή θετικά. Απλώς το κορίτσι ήταν από εδώ, τίποτα άλλο. Και δεν γεννήθηκε εδώ, απλώς έμενε εδώ οι γονείς του, έμενε και αυτό εδώ, μεγάλωσε εδώ. Δεν πιστέψα, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν πιστέψα καθόλου ότι θα μπορούσε αυτό να λειτουργήσει αρνητικά και να δουν το νησί με κάποιο άλλο μάτι οι τουρίστες. Αντιθέτως, έρχονται κόσμος, περνάει, επισκέπτεται το νεκροταφείο, πηγαίνει στον τάφο, ανάβει ένα κεράκι κλπ. Δηλαδή έρχεται και κόσμος, ή θετικά εγώ ρώτησα, δηλαδή έρχεται και κόσμος επειδή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της κοινή γνώμης του κόσμου συγκλονίστηκε από αυτό το περιστατικό. Σίγουρα. Δηλαδή το είδαμε. Σίγουρα έχει συγκλονιστεί όλο το Πανελλήνιο και όχι μόνο. Δεν πιστεύω πάλι ότι έχει έρθει κόσμος μόνο και μόνο για να πάει να ανάψει ένα κερί. Απλούστατα, όσοι βρίσκονται στην Αλόνισο, η Αλόνισο έχει κάνει πάρα πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει πάρα πολύ προβολή, ιδιαίτερα με το υποβρύχιο μουσείο, όπως σας είπα και πριν. Ναι. Και όχι μόνο. Έχει γίνει πάρα πολύ γνωστό, τόσο στην Ελλάδα έχουν γράψει... Έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον πολλών διεθνών μέσων. Πριν 10 μέρες είχαμε εδώ το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έχει το National Geographic, το έχει κατατάξει το νησί στους... Καμία 8... εξέλιξη με τον Κωστή έχετε, που σκοτώθηκε η Φώκια, που σκοτώθηκε το σύμβολο της Αλονίσου. Από όσο γνωρίζω, ακόμη δεν έχει κλείσει ο φάκελος από το λιμενικό σταθμό Αλονίσου. Είναι σε εξέλιξη η προανάκριση, δεν μπορώ να μάθω κάποια νεότητα. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Κωστής ήταν μια εμβληματική φώκια στην Αλόνισο. Σκοτώθηκε με ψαροτούφεκο από ό,τι έχουμε μάθει. Και ψάχνουν να βρουν και τα αίτια και το ποιος και πολλά ακόμα. Ακριβώς γίνεται η έρευνα, δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα από ό,τι ξέρω, άρα δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο στοιχείο.